σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Πέρυσι δεν πραγματοποιήθηκε η έκθεση. Η έκθεσή μας είναι καθιερωμένη, είναι γνωστή. Κάνουμε εκθέσεις όχι μόνο στην Κρήτη, κάνουμε εκθέσεις μελών του συλλόγου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολύ σωστά είπατε, είναι η 20η έκθεση. Φέτο έχουμε τίτλο στην έκθεση «Οι γυναίκες αναλαμβάνουν δράση για την κλιματική αλλαγή». Γιατί σε όλα τα κακά που μας έχουν συμβεί, η κλιματική αλλαγή είναι κάτι πολύ σημαντικό που συμβαίνει σε μας, καταστρέφει σε όλο τον κόσμο βέβαια, και έτσι προσπαθούμε να δώσουμε και ένα ιδιαίτερο μήνυμα από την Πλατεία Ελευθερία σε όλο τον κόσμο, και πραγματικά θα είναι μία έκπληξη όσους θα έρθουν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις μας, την έκθεση. Θα φτιάξουμε μία όαση στην Πλατεία Ελευθερίας. Από 30 Ιουλίου, ναι, όπως είπατε, μέχρι, ναι, και 8 Αυγούστου, ναι, από τις 11 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Ωραία. Θέλετε να περάσετε λοιπόν μήνυμα μέσα από αυτά τα προϊόντα της δημιουργίας, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας. Σημαίνει, ναι, ότι παντρεύεται καινοτομία και παράδοση. Πραγματικά παντρεύουμε καινοτομία και παράδοση. Δίνουμε έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στην κυκλική οικονομία. Θα δείτε δηλαδή πράγματα που είναι φτιαγμένα, ανακυκλωμένα, και έχουμε και ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα που, αν μου δώσετε το περιθώριο να σας πω τι κάνουμε, έχουμε διπλές εκδηλώσεις κάθε βράδυ, mm-hmm, για μικρούς και μεγάλους, mm-hmm, τότε θα καταλάβετε και την έννοια όλων αυτών που είπαμε και προηγουμένως. Πηγαίνετε, πείτε τα. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε συνδιοργάνωση σε όλο αυτό την περιφέρεια Κρήτης, και αυτό δίνει τη βαρύτητα σε όλα αυτά που λέμε. 7 η ώρα της Παρασκευής ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, θα κάνει τα εγγένεια. Μετά έχουμε κριτική μουσική και τραγούδι και χορευτικό. Για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα, όπως ξέρουμε εμείς οι κριτικοί να κάνουμε. Το Σάββατο έχουμε και τηρουμένων φαντάζομαι, μικρούς, μισό λεπτό, και τηρουμένων, ναι, φαντάζομαι όλων των υγειονομικών μέτρων. Να το τονίσουμε αυτό φυσικά, πάντα με όλες τις προϋποθέσεις του COVID. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε θερμομέτρηση. Όποιος μπαίνει στην έκθεση έχουμε είσοδο, ειδική είσοδο από τη μεριά της Αστόριας. Θα υπάρχει λοιπόν θερμομέτρηση. Την Παρασκευή το πρωί θα απολυμανθεί όλη η πλατεία. Σε όλα τα περίπτερα θα υπάρχουν απολυμαντικά με μάσκες και κατά διαστήματα θα είναι στημένα απολυμαντικά. Και όλες οι εκδηλώσεις θα τις παρακολουθήσει ο κόσμος καθήμενη. Mm-hmm. Δηλαδή για να μπορέσουμε να τηρήσουμε όσο μπορούμε τις προϋποθέσεις που πρέπει για να λειτουργήσουμε. Συνεχίστε το πρόγραμμα, ναι, μετά. Συνεχίζω το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε μαθήματα κεραμικής για μικρούς και μεγάλους. Θα φτιάξουμε ξυνόχοντρο. Έχουμε την Κυριακή εκδήλωση για τα παιδιά ανακύκλωσης. Και εδώ, mm-hmm, θα είναι μια έκπληξη, γιατί φτιάχνουμε ένα καθιστικό ολόκληρο, ένα κήπο με ανακυκλώμενα υλικά. Έχουμε μία ομιλία, η στρατηγική διαχείριση των απορριμμάτων, uh-huh, πώς γίνεται όλο αυτό στο Ηράκλειο. Έχουμε επίσης η κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές και ο ρόλος των πολιτών. Από την κυρία Έμι Γιαλίτη, η οποία είναι ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη. Τη Δευτέρα έχουμε 10 καταξιωμένες γυναίκες μέλη του συλλόγου μας, να τις βραβεύσουμε. Μας κάνει την τιμή να έρθει η πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδας εκείνη την ημέρα. Mm-hmm. Μια πολύ τιμητική βραδιά για τη γυναική επιχειρηματικότητα, θα έλεγα. Ακολουθεί μια κριτική μουσική βραδιά, εκδήλωση μέχρι αργά το βράδυ. Την Τρίτη έχουμε μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τους νέους. Τα αστέρια της επιχειρηματικότητας ξεκινούν από τη γειτονιά μας, είναι ο τίτλος. Και έτσι μπορείτε να καταλάβετε ότι πραγματικά τα νέα παιδιά
είναι που θέλουν δουλειά για πολλά πράγματα, να τα κατευθύνουμε και να τα καθοδηγήσουμε. Και μετά ένα πολύ σπουδαίο συγκρότημα, κανένας χωρίς φαγητό, θα μας τραγουδήσει. Είναι μουσική για νέους, κάνουν μια πολύ σπουδαία δουλειά τα παιδιά αυτά, μαγειρεύουν, εκτός που το ότι είναι σπουδαίοι τραγουδιστές, μαγειρεύουν και έχουν υπό την προστασία τους 150 οικογένειες που βρίσκονται σε κακή οικονομική κατάσταση. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ, γιατί έχουμε έρθει σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς της Ιεράπετρας και θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί θα μας φέρουν αυτοκίνητα, όχι αυτοκίνητο, αυτοκίνητα οπωροκυπευτικά, για να τα μοιράσουμε όχι μόνο στις οικογένειες αυτές, αλλά έχουμε και μια συνεργασία με την κυρία Παπαδάκη για να δώσουμε σε αυτούς που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Δίνουμε λοιπόν και μια άλλη διάσταση, την κοινωνική, που έτσι κι αλλιώς εμείς σαν γυναίκες πρέπει να την έχουμε μέσα μας, τέλος πάντων. Σωστά. Την Τετάρτη 4 Αυγούστου έχουμε μια παρουσίαση πρότυπου ψηφιακού εκθετηρίου προώθησης κριτικών χειροτεχνικών προϊόντων από τον Πλοηγό, το Στήνιο Πλοηγός. Ο Πλοηγός είναι εκπαιδευτική, αναπτυξιακή, ένα κομμάτι της περιφέρειας. Μέσα σε αυτό όμως έχουμε την τιμή και τη χαρά να είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, προσωπικά δηλαδή είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε φτιάξει την οικοτεχνία. Θα δείτε οικοτέχνες, είναι μια ομάδα η οποία παρουσιάζεται στην έκθεση και δίνουμε ειδικές κατευθύνσεις και τώρα ετοιμάζουμε να κάνουμε ομάδα τους χειροτέχνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν φτάνει μόνο να φτιάχνεις πράγματα, αλλά και πώς μπορείς να τα προωθήσεις. Και ακολουθεί μια επίσης κριτική βραδιά και χορευτική. Την Πέμπτη έχουμε για τα πιτσιρίκια μας να διαβάσουμε ένα καταπληκτικό παραμύθι, «Μα πού πήγε το νερό». Το έχει τυπώσει η περιφέρεια και σε όλα τα παιδιά που θα έρθουν είναι δώρο, θα έχουν δώρο ένα παραμύθι προσφορά από την περιφέρεια. Μια πολύ καταπληκτική ομιλία, «Το νερό από τη μινωική εποχή στο σήμερα», από τον κύριο Κριτσοτάκη, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Και την Παρασκευή 6 Αυγούστου έχουμε μινωικά μαγειρέματα από το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, αλλά και μια παρουσίαση βιβλίου «Ζωγραφίζοντας με τη Βελώνα» της Μαρίας Γαλανάκη, και μας κάνει την τιμή να είναι εδώ η κυρία Εκατερίνη Καμιλάκη, η Διευθύντρια Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Και θα παρουσιάσει το βιβλίο, θα μιλήσει και για το βιβλίο η κυρία Σπασία η Παπαδοπεράκη Γλύπτρια, θα συντονίσει ο Κώστας ο Σχιζάκης, ο δικός μας, και θα έχουμε τραγούδι από την Μαρία την Φραγκιαδάκη. Το Σάββατο έχουμε μία εκδήλωση, ενημέρωση για την Τζικουδιά και κοκτέιλ, κερνάμε και κοκτέιλ στον κόσμο, από την εταιρεία Μπαϊρακή. Την Κυριακή τώρα έχουμε μαθήματα υφαντικής, για μικρούς και για μεγάλους, από δύο καταξιωμένες υφάντρες, την κυρία Τζιράκου και την κυρία Κορασάνη. Θα μιλήσουμε πώς βάφουμε τα μαλλιά με βότανα και όλα αυτά. Και έχουμε και μία πολύ ωραία ομιλία, φύση μιλεμένη από το χρόνο, από την προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, την κυρία Άννα Καγιαμπάκη. Θέλω να τονίσω εδώ ότι καθημερινά θα γίνονται μαθήματα μακρεμέ, επίδειξη ξυλογλυπτική σε τόρνο θα έχουμε εκεί, καλαθοπλεκτική, και είναι πολύ σημαντικό για όλους όσους μας ακούνε να κατέβουν κάτω, γιατί εμείς χερνάμε και το καφεδάκι μας, έχουμε εκεί το καφέ τσιρογαλάκι που θα μας κεράσει καφέ, κερνάμε ρακί, κερνάμε δέσματα,
κάθε απόγευμα θα είναι μια γιορτή πραγματική. Η γυναική επιχειρηματικότητα. Από το πρωί στις 11 μέχρι 11 το βράδυ. Αυτή είναι η γυναική επιχειρηματικότητα και αυτή είναι η καρδιά και η ψυχή και η φιλοξενία της Κρητικιάς. Νομίζω τα είπατε όλα. Καινοτομία, παράδοση, πολιτισμός. Να πω βέβαια ότι θα έχουμε και το χαμόγελο του παιδιού και ενημέρωση από το ΚΕΘΕΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, ούτως ή άλλως έχετε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Σας περιμένουμε και εσάς και όλο τον κόσμο. Καλά να είστε. Να πω άλλη μια φορά ευχαριστώ γιατί πάντα μας στηρίζετε.